Καλησπέρα, χαίρετε. Ε, Σάββατο, 23 Μαΐου 2020. 23. 23 Μαΐου 2020, βάζω το γελιά μου για να δείχνω ευφύς. <laughs> για να δείχνω ευφύς. Και ε, έχουμε απόψε ένα πολύ ωραίο θεωρητικό vlog, το οποίο έχει προκύψει από ένα ερώτημα που κάνει μια φίλη, κάτω από ένα από τα τελευταία vlog. Κάποια στιγμή, αν μπορεί, κάνει ένα vlog για την ευφύεια, λέει οι ευφύ άνθρωποι είναι έξυπνοι σε όλου του τομεί τη ζωή. Έχω συναντήσει πανέξυπνου ανθρώπου σε σπουδέ ή σε δουλειά, που κοινωνικά και σε προσωπικέ σχέσει μοιάζουν χαζί και το ανάποδο. Φαντάζομαι ότι το ανάποδο είναι οι άνθρωποι που, μια, που, που, που δεν είναι τόσο έξυπνοι σε σπουδέ και σε δουλειά και τα καταφέρνουν στα κοινωνικά και στα προσωπικά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα αν και δεν είμαι πλέον κατάλληλη να μιλήσω για τη συναισθηματική ευθεία και δεν είμαι τόσο κατάλληλη όπως είναι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, νομίζω, δεν θυμάμαι αν έχουμε μιλήσει για τη συναισθηματική ευφυΐα στην εκπομπή. Είναι καλό θέμα, Αριστονίκη μου, να το κάνουμε. Εγώ θα κάνω μια εισαγωγή, θα κάνω ένα πρελούδιο και θα μας μιλήσει πιο επιστημονικά και πιο θεωρητικά και πιο εμπεριστατωμένα η Αριστονίκη μας. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, από τις γνώσεις που έχω πάρει από το Πανεπιστήμιο σε σχέση με το τι σημαίνει συναισθηματική ευφία και τη διαφορά της με τη διανοητική ευφία, ε, ξεκίνησε να, να αναπτύσσεται, να μελετάτε, να ερευνάτε ο όρος συναισθηματική ευφία όταν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την νευροψυχολογία, με την εξελιχτική ψυχολογία, γενικά οι ψυχολόγοι που είναι... Ακαδημαϊκοί και φτιάχνουν έρευνε, μελέτε που μα δίνουν τι καινούργιε γνώσει. Παρατήρησαν αυτό που έχει παρατηρήσει κι εσύ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψηλό δίχτυ νοημοσύνη με βάση τα τεστ νοημοσύνη, τα οποία μετρούν τη διανοητική νοημοσύνη, δηλαδή το δυναμικό που έχει ο εγκέφαλο. Δηλαδή την υποδύναμη του εγκεφάλου μα, αν χρησιμοποιούσαμε μια παρομοίωση από τη μηχανή του αυτοκίνητου στη μηχανή του μυαλού. Οι οποίοι είχαν ψηλά αποτελέσματα, δηλαδή είχαν ψηλό δίχτυ νοημοσύνη που το, το λέμε στην Κύπρο, το λέμε IQ. Είναι εμ, 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 από τον όρο το caution, intelligence quotient. Intelligence quotient, δίχτυ νοημοσύνη. Και παρατήρησαν οι ερευνητέ ότι άνθρωποι που είχαν ψηλό IQ, ψηλό δίχτυ νοημοσύνη που μέχρι τότε ήταν η διανοητική νοημοσύνη που ήταν μετρήσιμη και θεωρείτο η πιο σημαντική, δεν τα κατάφερνα στην προσωπική του ζωή. Είχα χαμηλό δείχτη συναισθηματική νοημοσύνης που στα αγγλικά ονομάζεται EQ, που σημαίνει Emotional Quotient. Δείχτη συναισθηματική νοημοσύνης. Και έτσι έχει αρχίσει πρόσφατα, τα τελευταία 30-40 χρόνια, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται η έρευνα και η θεωρία γύρω από τη συναισθηματική νοημοσύνη. Λοιπόν, διανοητική νοημοσύνη είναι το hardware, είναι κατασκευασ... πώς ερχόμαστε κατασκευασμένοι. Εντάξει, είναι γονιδιακό. Νομίζω, αν και δεν είμαι σίγουρη γιατί δεν είμαι γενετίστρια και γιατί δεν είμαι η πλέον κατάλληλη να μιλήσω, σας είπα αριστονή και είναι, πλέον... είναι πολύ καλύτερη από μένα, νομίζω ότι εγώ συμφωνώ περισσότερο με τις απόψεις εκείνε που λένε ότι η κληρονομικότητα της ευθεία είναι συνδυαστική. Δηλαδή παίρνουν και από τους δύο γονείς τα παιδιά και μπορεί να παίρνουν ε, να είναι μια πιο εξελιγμένη έκδοση των δύο γονέων και μια σύμμιξη. Δηλαδή αν έχεις ένα γονέα που είναι γον, ο έχει πολύ καλός για παράδειγμα στα θεωρητικά μαθήματα και έχει και ένα άλλο που είναι καλό στα πρακτικά, μπορεί να βγει ένα παιδί που να είναι καλό και στα δύο, το οποίο σαφώς αυτό θα του δίνει περισσότερη διανοητική νοημοσύνη. Θα, είναι, θα, θα βγάζει πιο ψηλό σκορ στα τεστ IQ. Εδώ για τα τεστ IQ θέλω να πω ότι πλέον έχουν απαγορευθεί να γίνονται για ψήλου πίδημα. η κλινική τους χρήση πλέον είναι για διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών, για παράδειγμα, για να χαρακτηρίσουμε, για να δούμε αν ένα παιδί ε, έχει δίχτυ νοημοσύνη χαμηλότερο του φυσιολογικού και αυτό να βοηθήσει στη διάγνωση κάποιες αναπτυξιακή διαταραχή, ή για να διαχωριστεί αν ένα παιδί έχει ιδιαίτερα υψηλό δίχτυ το οποίο το κάνει επίση δυσλειτουργικό, ειδικά στην παιδική ηλικία και στην εφηβική ηλικία. Τώρα, πληροφοριακά το λέω, υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα λεγόμενα Mensa Clubs, που είναι οργανισμοί οι οποίοι δίνουν τέτοια τεστ νοημοσύνη. Νομίζω πληρώνει, δεν έχω κάνει ποτέ, νομίζω πληρώνει ένα μικρό ποσό για να καθίσει όταν έχουν τεστ. Και αν βγάλει έναν αριθμό από που σε βάζει στο πολύ ψηλό, στην πάνω, στην πάνω, στο πάνω κομμάτι τη καμπύλη, ξέρω, στο 5% ή στο 3% του πληθυσμού, νομίζω αν έχει 150 και πάνω ή 140 και πάνω, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, δεν με απασχολούν τότε μπαίνει μέσα σε εκείνο το κλαπ Club και ανήκει στην ελίτ ομάδα των ανθρώπων που έχουν πολύ ψηλή νοημοσύνη. Διανοητική, που έχουν ψηλό IQ. Το ψηλό IQ, η ψηλή νοημοσύνη διανοητική, μα εγγυείται, μπορεί να μα εγγυηθεί και ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όχι. 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 Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι νοημοσύνη που μαθαίνεται και καλλιεργείται. Γι' αυτό το λόγο, Όσοι από εμά ήμασταν γονεί είμαστε γονεί, ενώ ήμασταν γονεί μικρών παιδιών. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τώρα αυτό το λέω. Όσοι είναι γονεί ή θέλουν να γίνουν γονεί, να το έχετε πολύ, πολύ έτσι, ε, υπόψη σα, να το έχετε έντονα υπόψη σα στο μυαλό σα, ότι μπορείτε να βοηθήσετε με την διαπαιδαγώγηση που θα δώσετε στα παιδιά σα, με την ανατροφή που θα δώσετε στα παιδιά σα, τα παιδιά σα να αναπτύξουν ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Εγώ νιώθω χαρούμενη πολύ και νιώθω και περήφανη. Που βλέπω τα παιδιά μου τώρα, που είναι ο γιο μου 23 και η κόρη μου 20, ότι έχουν πολύ ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη σε αυτές τις ηλικίε από ό,τι είχα εγώ στη δική τους ηλικία. Και χαίρομαι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και χαίρομαι που τα παιδιά μου συναισθηματικά είναι πιο έξυπνα από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία τους Και φαντάζομαι και διανοητικά μπορεί να είναι πιο έξυπνα, αλλά εμεί εδώ πέρα δεν ασχολούμαστε με τεστ νοημοσύνης γιατί θεωρούμε, πιστεύουμε, ότι είναι πολύ ελιτίστικο πράγμα να κάνει κάποιο τεστ νοημοσύνης και ότι δεν υπάρχει λόγο να μετρήσουμε τη διανοητική μας νοημοσύνη. Αυτό που έχει σημασία είναι όση νοημοσύνη έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε προ όφελο μα. Και εδώ θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ νοημοσύνη, πολύ, έχουν ψηλό δίχτυ νοημοσύνης, IQ, intelligence quotient, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, εάν το θελήσουν και αν είναι πρόθυμοι, ακόμη και αν είναι 20 χρονών και 30 χρονών και 40 χρονών και 50 χρονών, μπορούν να διοχετεύσουν αυτή τους τη νοημοσύνη τη διανοητική στο να μάθουν να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι πιο δύσκολο να το μάθεις σε μεγαλύτερη ηλικία, αν δεν το μάθεις από τα μικρά τα σου, αν δεν το μάθεις από εκκυλίας μητρό σου, μπορείς όμως να θέλεις να το μάθεις. Και η μέθοδος η οποία αυξάνει τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε εδώ στο κανάλι ψυχοθεραπεία πολύ πιο στοχευμένη, ειδικά πάνω στον άνθρωπο το συγκεκριμένο, που έχει τις συγκεκριμένες ελλείψεις, δυσκολίες στην κοινωνικότητα και στη συναισθηματική προσωπική ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις και η ψυχοεκπαίδευση, γενικότερη εκπαίδευση. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία, τα οποία δεν, είναι, δεν έχουν να κάνουν με την ανατροφή, αλλά έχουν να κάνουν ε, με το γενετικό προφίλ κάποιου ανθρώπου. Σα παραπέμπω να δείτε την εκπομπή που κάναμε την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Στην Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά είναι στο κανάλι μα. Είναι στο playlist Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά που νομίζω έχει περίπου 350 εκπομπέ που κάναμε για 1,5 χρόνο καθημερινά εκπομπή. Είχαμε μιλήσει με την Αριστονίκη μα για το σύνδρομο Asperger και το φάσμα του αυτισμού. Κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν μπορεί να πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση τη διαταραχή Asperger, δεν είναι συνδρομή, είναι διαταραχή. Τη διαταραχή Asperger αλλά και. κάτσε ένα σιγουρευτό, είναι συνδρομή-διαταραχή, να μην λέω λάθο πράγματα. ή έχουν να κάνουν με το. Με το με το... Είναι η διαταραχή Άσπερκοντε. Ή έχουν να κάνουν με... Οι βρίσκονται κάπου στο φάσμα του αυτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι λόγω διαταραχής, λόγω ιδιαίτερη λειτουργία του εγκεφάλου, δυσκολεύονται να έχουν ψηλή συναισθηματική νομοσύνη και δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στην κοινωνικοποίηση τους. Δυσκολεύονται. Χωρί να σημαίνει ότι ακόμη και άνθρωποι που ε, α, βρίσκονται στο υψηλό φάσμα, του αυτισμ, υψ, στο φάσμα υψηλή του το, το αυτισμού, όπω τη διαταραχή Άσπεργκερ, με την κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία από πολύ νεαρή ηλικία, μπορεί να καταφέρουν να αυξήσουν τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Τι σημαίνει σημα, συναισθηματική νοημοσύνη, Σημαίνει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνω τι νιώθω. Τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Χαρά. Τι νιώθω. Λύπη. Τι νιώθω. Στενοχώρια. Τι νιώθω, ενθουσιασμό, τί νιώθω, άγχος, είναι πολύ αστείο γιατί τα λέω χωρί να φορτίζω συναισθηματικά τα συναισθήματα. Για όλους εσά που περιμένετε να γίνει το σεμινάριο για την εισαγωγή στα συναισθήματα και τα επόμενα σεμινάρια για τα συναισθήματα, στα σεμινάρια που, που θα κάνουμε για τα συναισθήματα με τη Δ. Ιστονική Θεοδοσίου, τα οποία είχαμε προγραμματισμένα για 15 Μαρτίου στην Αθήνα, αλλά μας πρόλαβε ο κορονοϊός, ο οποίος άλλαξε τη ζωή μας άρδεν το 2020 και τα έχουμε αναβάλει. Στα σεμινάρια αυτά ακριβώς ο στόχος είναι να αυξήσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη και η συναισθηματική νοημοσύνη αυξάνεται όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να καταλαβαίνει τα συναισθήματά του, να επιτρέπει στον εαυτό του να βιώσει τα συναισθήματά του όταν ε, ε, καταφέρνει να αποκτήσει ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί να νιώθει τι νιώθουν οι άλλοι ή να μπορεί να φαντάζεται τι νιώθουν οι άλλοι, ή να μπορεί να μπαίνει και λίγο στα παπούτσία τους. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι να καταλαβαίνει πότε σε παίρνει και πότε δεν σε παίρνει να κάνεις τι, δηλαδή να σέβεσαι τα όρια των άλλων, να βάζεις τα δικά σου όρια, Γενικά, συναισθηματική νοημοσύνη είναι το να μπορεί να διαχειρίζεσαι τι σχέσει σου με τον εαυτό σου και του άλλου ανθρώπου με επιτυχία. Και για να μπορεί να διαχειρίζεσαι τι σχέσει σου με επιτυχία, οφείλει να, είσαι, να έχει καλλιεργήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε μεγαλώσει σε σπίτια στα οποία δεν το γνώριζαν ότι ήταν καλή ιδέα να έχουν και ήδη οι γονεί μα ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και να μα τη μεταδώσουν. Και τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαστε ο καθένα από εμά, είπαμε στο κανάλι έχουμε κόσμο από 15 μέχρι και 80 ετών, ο καθένα στην ηλικία που βρίσκεται μπορεί να το επιδιώξει, να αυξήσει τη συναισθηματική του η νοημοσύνη. Η γνώμη μου είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ψηλή διανοητική νοημοσύνη και θέλουν να αυξήσουν την συναισθηματική τους, μπορούν να την αυξήσουν. Μπορούν να την αυξήσουν, έχουν στα χέρια τους τα εργαλεία. Τώρα για τους ανθρώπους που έχουν ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από τη διανοητική, κανένα πρόβλημα γιατί στην πραγματικότητα, και σας το λέω και από προσωπική πείρα αλλά και από επαγγελματική πείρα, η πιο σημαντική από όλες είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Να είσαι παρόν στη ζωή σου, να αντιλαμβάνεσαι τι νιώθει, να δέχεσαι τα συναισθήματα σου. Να μπορεί να διαχειριστεί τη σχέση σου, να μπορεί να διαχειριστεί τη χαρά, τη λύπη, να μπορεί να επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοιχτά με του άλλου να μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο που να συνδέσει ουσιαστικά με τον εαυτό σου και του άλλου. Η ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη νομίζω ότι ίσω ε, μπορεί να, να, περιγραφεί και ω ψηλή ικανότητα συνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα με τον εαυτό μα και συνδεσιμότητα με του άλλου ανθρώπου. Άρα, ανακεφαλαιώνοντα, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι καινούριο όρο της, στο, στον χώρο της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής είναι όρος ο οποίος έχει ε, ε, μελετάτε ε, και είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται και δεν γεννιέσαι με αυτό. Κάποια παιδιά όντως μπορεί να γεννηθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία, έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο vlog για την ευαισθησία, αλλά η ευαισθησία από μόνη της δεν αρκεί, χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση, χρειάζεται στοχευμένη ανατροφή ή και ψυχοθεραπεία για να μεταβληθεί σε ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Εύχομαι όλοι μας όσο περνάει ο καιρός να γινόμαστε όλο και πιο συναισθηματικά έξυπνοι και είναι πολύ έξυπνο πράγμα συναισθηματικά να χαιρόμαστε το εδώ και τώρα και να χαιρόμαστε το ταξίδι που μας μαθαίνει και όλα ότι πολλές φορές έχουμε λειτουργήσει βλακοδός αλλά παίρνοντα αυτό το μάθημα από το πάθημα μπορούμε στο μέλλον να γίνουμε πιο έξυπνοι συναισθηματικά. Κάτσετε να βάλω τα γυαλιά μου να φανώ έξυπνοι. Θέλεις να είσαι συναισθηματικά έξυπνος? μπορείς. Καλησπέρα σας. Καληνύχτα. Φιλιά.